Γεια σας από το Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο σημερινό μικρό βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε τη γλώσσα R και το περιβάλλον της σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το συγκεκριμένο παράδειγμα θα δούμε την εγκατάστασή του σε έναν υπολογιστή τύπου Ubuntu Linux. Με πολύ παρόμοιο τρόπο μπορείτε να τα καταφέρετε σε έναν οποιοδήποτε άλλο υπολογιστή, όπως για παράδειγμα αν έχετε στη διάθεσή σας υπολογιστή που τρέχει Windows, Mac ή οτιδήποτε άλλο. Με λίγα λόγια θέλω να σας πω ότι η γλώσσα R είναι διαθέσιμη και το περιβάλλον της είναι διαθέσιμο σε κάθε είδους λειτουργικό σύστημα που κατά πάσα πιθανότητα θα συναντήσουμε μπροστά μας. Τώρα, στην περίπτωση που όπως εγώ εδώ μπροστά μου ή στους περισσότερους υπολογιστές του εργαστηρίου που έχετε δει χρησιμοποιούμε Linux και μάλιστα τύπου Ubuntu, η εγκατάσταση είναι πάρα πολύ απλή και εύκολη, δεν απαιτεί παρά ελάχιστες λειτουργίες και διαδικασίες από το χρήστη. Μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, κυρίες και κύριοι, είτε με μια απλή εντολή στη γραμμή εντολών όπως είναι τούτη εδώ, η sudo apt-get install rbasecore, που είναι το βασικό πακέτο της γλώσσας R, μαζί με κάποιες επιπλέον έτσι πολύ συχνά χρησιμοποιούμενες διαδικασίες της και κάποια βασικά πακέτα. Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την εγκατάσταση της R μέσα από το κέντρο λογισμικού του Ubuntu, όπως βλέπετε εδώ, και θα κάνουμε και εμείς σε λίγο. Εναλλακτικά, κυρίες και κύριοι, από τη διεύθυνση rproject.org μπορείτε να προμηθευτείτε την τελευταία έκδοση της R και γενικά του περιβάλλον της R για οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή, και είτε την τρέχουσα έκδοση είτε κάποια από τις παλιότερες, αν αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεστε. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε εδώ, αν μπούμε μέσα στο download, να επιλέξετε την τοποθεσία που θα θέλετε να την κατεβάσετε. Υπάρχουν πάρα πολλές τοποθεσίες, διαλέξτε αυτή που είναι πιο κοντά σε εσάς, έτσι ώστε η μεταφόρτωση του αρχείου να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Στην Ελλάδα, όπως θα δούμε εδώ, διαθέσιμο αυτό εδώ είναι από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Προσέξτε λίγο αυτό, τα αρχικά CRAN δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας ιστότοπος ο οποίος συλλέγει διάφορα πακέτα γύρω από την γλώσσα R. Θα το δείτε έτσι πολύ συχνά μπροστά σας αν χρησιμοποιείτε αυτή τη γλώσσα. Μπαίνοντας εδώ λοιπόν, μπορείτε για παράδειγμα να δείτε τι υπολογιστή έχετε, αν έχετε για παράδειγμα Linux, Macintosh, Windows κτλ. Και να πάρετε το αντίστοιχο αρχείο. Από εκεί και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες που έχει κάθε πλατφόρμα ξεχωριστά. Αυτή η διαδικασία της εγκατάστασης, της μεταφόρτωσης και εγκατάστασης, κυρίες και κύριοι, μπορεί πάρα πολύ εύκολα σε έναν υπολογιστή ο οποίος έχει Ubuntu Linux, Debian Linux κτλ. Να γίνει αν ανοίξουμε από εδώ ένα τερματικό, όπως για παράδειγμα είναι τούτο εδώ. Να σας θυμίσω μονάχα ότι απλά εδώ, το είχα κάνει εγώ πριν, μπορείτε να το ψάξετε έτσι, με το terminal για παράδειγμα, για να βρείτε το τερματικό. Λοιπόν, και να πληκτρολογήσετε αυτή την εδώ την εντολή, το sudo apt-get install rbasecore, ή να το αντιγράψετε όπως τα κάνω εγώ εδώ, έτσι, και αν το τοποθετήσετε εδώ, ή να το πληκτρολογήσετε όπως θέλετε εσείς. Σας υπενθυμίζω ότι η εντολή sudo σημαίνει ότι θα εκτελεστεί η επόμενη εντολή σαν υπερχρήστης. Θα πρέπει να δώσετε δηλαδή για παράδειγμα το password το οποίο έχετε δώσει, το συνθηματικό όταν έχετε κάνει την εγκατάσταση, όπως θα κάνω εγώ εδώ. Λοιπόν, θα πατήσετε το enter. Το μήνυμα που θα πάρετε στην οθόνη σας από το τερματικό λέει για το τι ακριβώς θα συμβεί στον υπολογιστή σας. Εδώ στην ερώτηση θέλετε να συνεχίσετε με το ναι και το όχι, πατήστε το Y που σημαίνει yes, το enter στη συνέχεια, και αφήστε τον υπολογιστή και το λογισμικό του Ubuntu να κάνει τη δουλειά, να εγκαταστήσει δηλαδή αυτό το πρόγραμμα. Εναλλακτικά, κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να αποφύγετε αυτή την εργασία στο τερματικό, ανοίξτε το πολύ γνωστό σας κέντρο λογισμικό του Ubuntu, αυτό εδώ το πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια διεπαφή του χρήστη με τη βάση δεδομένων όλων των διαθέσιμων προγραμμάτων στο Ubuntu Linux, για παράδειγμα, που έχουμε εδώ μπροστά μας. Ψάξτε εδώ, σε αυτήν εδώ την περιοχή δηλαδή, μισό λεπτάκι τώρα να φορτώσει, το πακέτο που θέλετε και απλά πατήστε το κουμπί της εγκατάστασης. Παράδειγμα εδώ, ας το βάλουμε λίγο στην άκρη να το βλέπουμε. Αυτό είναι το οποίο χρειαζόμαστε, δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε τίποτα παραπάνω, θα το βρει πολύ γρήγορα. Και από εδώ, κυρίες και κύριοι, εφόσον
το εντοπίσετε, μπορείτε απλά να πατήσετε το κουμπί της εγκατάστασης και να εγκατασταθεί το πρόγραμμα και δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο, ούτε στο τερματικό, ούτε πουθενά άλλου. Προφανώς και δεν χρειάζεται να τα κάνετε και τα δύο μαζί ταυτόχρονα, ωραία, ένα από τα δύο είναι αρκετά. Είτε από εδώ δηλαδή από το κέντρο λογισμικού, είτε από εδώ από, από το τερματικό. Θα περιμένουμε μισό λεπτάκι λίγο να τελειώσει αυτή η διαδικασία για να σας δείξω κάτι ακόμη. Σας υπενθυμίζω ότι το περιβάλλον σε υπολογιστές όπως είναι το Linux ή το Unix γενικότερα δεν έρχεται μαζί με κάποιο, έτσι ας πούμε, κάποια διεπαφή χρήστη όπως κάποια minimum διεπαφή χρήστη θα έχετε αν εγκαταστήσετε στα Windows για παράδειγμα. Οι εντολές τις οποίες τρέχουμε στη γλώσσα R έρχονται μέσα από το τερματικό της, μέσα από μια κονσόλα δηλαδή εντολών. Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα, στο τερματικό εδώ απλά δώστε το R κεφαλαίο, το όνομα του προγράμματος δηλαδή. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει. Η τρέχουσα έκδοσή τους το φθινόπωρο του 2014 για την οποία συζητάμε είναι η 3.02 όπως βλέπετε εδώ. Και από εδώ και μετά, από αυτό το σύμβολο δηλαδή που βλέπετε εδώ στο μεγαλύτερο, που για τη γλώσσα R σημαίνει ότι είναι η προτροπή εντολών, εκεί που μπορούμε να γράψουμε κάποιες εντολές, μπορούμε για παράδειγμα να πληκτρολογήσουμε εντολές και να πάρουμε το αποτέλεσμά της. Για παράδειγμα θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό, μπορούμε να δώσουμε πόσο κάνει 3 και 1, το οποίο είναι, η απάντησή μας είναι το 4, μια απλή πράξη δηλαδή, ή για παράδειγμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή C, να πάρουμε δηλαδή μια λίστα τιμών, για παράδειγμα το 1, 2, 3 και 4, είναι μια βασική εντολή που μπορούμε να δώσουμε στην R. Αυτή εδώ η εντολή σημαίνει, αν την αραιώσουμε λίγο να τη δούμε καλύτερα, ότι από εδώ και στο εξής το Χ είναι μια μεταβλητή που έχει 4 τιμές, το 1, 2, 3, 4, και να καλέσουμε τη συνάρτηση μην για να βρούμε τη μέση τιμή αυτού του διανύσματος τιμών του Χ, το οποίο βέβαια είναι το 2,5. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο με τις εντολές της R, τις οποίες θα δούμε σε κατοπινό βίντεο και στο παρακάτω μέρος του μαθήματος. Απλά θέλω να σας πω ότι με αυτόν τον τρόπο εδώ έχετε κάνει την εγκατάσταση της R. Μπορείτε αν θέλετε να τρέξετε εδώ την συνάρτηση license για να δείτε τους όρους που έχετε, τους όρους χρήσης αυτού του προγράμματος όπως σας έχει διατεθεί. Σας υπενθυμίζω ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ελαφριά έκδοση της GPL άδειας. Με λίγα λόγια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ελεύθερα το πρόγραμμα αλλά δεν μπορούμε να το μεταπουλήσουμε. Από εκεί και μετά μπορείτε επίσης να τρέξετε λίγο μια πολύ ωραία εντολή, την demo, η οποία θα σας δώσει ένα demo, με λίγα λόγια μια επίδειξη των δυνατοτήτων του προγράμματος και ούτω καθεξής. Λοιπόν, το τι μπορείτε να κάνετε, δηλαδή είναι κατά κάποιο τρόπο γραμμένο σε αυτές εδώ τις εντολές. Δεν θα μείνουμε, σας λέω, αυτό εδώ παράδειγμα, είναι κάτι το οποίο θα δούμε παρακάτω. Μπορείτε να βγείτε από εδώ με το Q. Σας υπενθυμίζω ότι για να τερματίσετε το πρόγραμμα θα πρέπει να δώσετε τη συνάρτηση quit ή απλά Q. Όλες οι συναρτήσεις όπως έχουμε μάθει και αλλού γράφονται με παρενθέσεις, δηλαδή ανοίγουμε και κλείνουμε παρένθεση, ακόμα και αν δεν χρειάζεται να δώσουμε ορίσματα. Και στην ερώτηση αυτή εδώ, save workspace image, προς το παρόν χρειάζεται να δώσουμε no, δεν χρειάζεται να αποθηκεύσουμε τίποτα. Θα ξαναβγούμε στη γραμμή εντολών. Όπως έχετε καταλάβει και μόνοι σας, η εργασία μέσα από την κονσόλα είναι μεν χρήσιμη για απλές και γρήγορες εργασίες, ωστόσο για σύνθετες προγραμματιστικές δουλειές και για ανάλυση σύνθετων προβλημάτων, κυρίες και κύριοι, είναι κάπως δαπανηρή σε χρόνο και αρκετά κουραστική. Για να διευκολυνθούμε στην εργασία μας με ένα στατιστικό πρόγραμμα ή αν θέλετε ένα περιβάλλον στατιστικής υπολογιστικής στατιστικής όπως είναι η γλώσσα R, χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από μια κονσόλα. Και υπάρχουν διάφορα προγράμματα που μπορούν να σας διευκολύνουν σε αυτό εδώ το θέμα. Αυτό το οποίο χρησιμοποιείται περισσότερο συχνά τα τελευταία χρόνια και έχει κερδίσει κατά κάποιο τρόπο τους ανθρώπους και τους επιστήμονες που ασχολούνται με τη γλώσσα R, είναι ένα πρόγραμμα που λέγεται RStudio. Θα το βρείτε από αυτό εδώ το σύνδεσμο εδώ. Είναι και αυτό ελεύθερα διαθέσιμο στους χρήστες του διαδικτύου για προσωπική χρήση. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από εδώ. Σας υπενθυμίζω ότι δεν υπάρχει στην λίστα που έχουμε δει εδώ πέρα στο Ubuntu Software Center για παράδειγμα το κατεβάσουμε. Πρέπει να μπείτε στην ιστοσελίδα rstudio.com για να το προμηθευτείτε. Το πρόγραμμα αυτό σας είναι διαθέσιμο επίσης για όλους τους τύπους των υπολογιστών, είτε είναι Linux, είτε είναι Windows, είτε είναι οτιδήποτε άλλο.
Από εκεί και μετά διαλέξτε αυτή την desktop έκδοσή τους, δηλαδή την εγκατάστασή τους για έναν προσωπικό υπολογιστή, όχι για ένα διακομιστή όπως λέει εδώ. Και στη συνέχεια, λοιπόν, δείτε λίγο εδώ τους όρους χρήσης, δεν είναι κάτι το οποίο θα εξετάσουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάτησε το κουμπάκι download, μεταφόρτωση δηλαδή, και στη συνέχεια από αυτήν εδώ τη λίστα διαλέξτε την έκδοση την οποία θέλετε. Αυτή τη στιγμή εγώ εδώ χρησιμοποιώ ένα υπολογιστή Linux, αντίστοιχα μπορείτε να διαλέξετε άλλους υπολογιστές όπως για παράδειγμα είναι Windows, Macintosh κτλ. Αν είστε σε υπολογιστή Linux, κυρίες και κύριοι, προσέξτε λίγο αν έχετε τύπου Debian όπως έχω εγώ εδώ την κάποια έκδοση του Ubuntu ή τύπου Fedora όπως η SUSE για παράδειγμα εδώ. Και επίσης προσέξτε την αρχιτεκτονική του υπολογιστή σας. Αυτός ο συγκεκριμένος υπολογιστής που χρησιμοποιώ εγώ έχει 64-bit, είναι 64-bit, οπότε θα διαλέξουμε αυτό εδώ το πακέτο. Αφήστε αυτή την προεπιλογή, δηλαδή η μεταφόρτωση του πακέτου θα σας ανοίξει το πρόγραμμα εγκατάστασης προγραμμάτων στο Linux και στη συνέχεια όλα θα πάνε καλά. Θα πάρει κάποιο στοιχειώδη χρόνο αυτή η μεταφόρτωση ανάλογα με την ταχύτητα του δικτύου με την οποία δουλεύετε. Εφόσον το πακέτο έχει μεταφορτωθεί στον υπολογιστή σας, θα περάσει μέσα στο κέντρο λογισμικού του Ubuntu, θα πατήσετε εδώ την εγκατάσταση, αυτό που σας έδειξα και πριν δηλαδή με την γλώσσα R. Απλά το RStudio δεν είναι κάτι το οποίο είναι σωματωμένο, πρέπει να το κατεβάσετε κατά κάποιο τρόπο εσείς μόνοι σας. Θα περιμένετε ένα λεπτάκι εδώ να προχωρήσει η εγκατάσταση και θα το έχετε στη διάθεσή σας. Είναι περιττό νομίζω να σας εξηγήσω και πάλι πράγματα τα οποία έχουμε πολλές φορές πει στο μάθημα για το πόσο βασικό είναι να ξεκινήσετε να δουλεύετε με τη στατιστική χρησιμοποιώντας την γλώσσα R. Οι βασικότεροι λόγοι, ξέρετε, τους οποίους απλά γρήγορα θα σας υπενθυμίσω εδώ όσο κρατάει η εγκατάσταση του RStudio, είναι οι εξής. Ο πρώτος είναι ότι είναι ένα ελεύθερο διαθέσιμο πρόγραμμα και θα μείνει πάντοτε έτσι. Με λίγα λόγια, δεν θα χρειαστεί ποτέ να ασχοληθείτε με ενημερώσεις αδειών, με πληρωμές για να έχετε την άδεια χρήσης αυτού του προγράμματος. Αυτές οι πληρωμές, ξέρετε, και αυτές οι άδειες στοιχίζουν ποσά τα οποία... Συγγνώμη για τη διακοπή, εδώ αν σας ρωτήσει θα πρέπει να δώσετε και πάλι το συνθηματικό που έχετε στον υπολογιστή σας, όπως κάναμε προηγουμένως με το sudo. Και τα πράγματα θα πάρουν το δρόμο τους. Ξέρετε, για μεγάλες εταιρείες ή για μια τράπεζα για παράδειγμα, για ένα μεγάλο οργανισμό, το να πληρώσει κάποιο ποσό για να έχει την άδεια χρήση ενός προγράμματος είναι αστείο ποσό για τα έξοδα αυτής της επιχείρησης ή της τράπεζας. Καμία τράπεζα δηλαδή για παράδειγμα ή κανένας μεγάλος οργανισμός δεν θα θεωρήσει ότι είναι πολύ μεγάλο κόστος το αν θα πληρώσει 100, 500, 1000 δολάρια ή ευρώ για να αγοράσει ένα πρόγραμμα το οποίο της χρειάζεται, τη στιγμή που οι δαπάνες της, ξέρετε, και τα έξοδά της είναι κατά πολύ μεγαλύτερα για πολλά άλλα πράγματα. Αυτό όμως που έχει σημασία να σκεφτείτε είναι ότι αυτή τη στιγμή εσείς δεν είστε τράπεζα επιχείρηση κτλ. Είστε απλά ένας φοιτητής ή ένας απλός επιστήμονας όπως είμαι εγώ εδώ στο πανεπιστήμιο. Και τα 100, 500 και 1000 δεν περισσεύουν στον καθέναν. Και αν τα έχουμε στη διάθεσή μας, είναι καλό να τα χρησιμοποιήσουμε κάπως πιο αποδοτικά από το έτσι απλά να πληρώσουμε την άδεια για τη χρήση ενός προγράμματος. Άρα δεν ξεκινάμε λοιπόν φορτωμένοι με χρέη, κόστη κτλ. Την εκπαίδευσή μας. Κατά δεύτερο λόγο, το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η R, ακριβώς επειδή είναι ελεύθερη γλώσσα, είναι ότι συνεχώς αναπτύσσεται. Πολλά από τα πράγματα που θα κάνουμε σε αυτό το μάθημα με τη γλώσσα R μπορεί να τα κάνει κανείς με δεκάδες άλλες ή εκατοντάδες άλλα προγράμματα. Το βασικό, κυρίες και κύριοι, όμως που πρέπει να θυμάστε είναι ότι μιλάμε για ένα πακέτο και ένα περιβάλλον προγραμματιστικό το οποίο συνεχώς εμπλουτίζεται από τη δουλειά δεκάδων και εκατοντάδων επιστημόνων κάθε μήνα σχεδόν. Με λίγα λόγια, αυτά που μπορεί να κάνει κανείς σήμερα με την γλώσσα R είναι ένα υποσύνολο αυτών που μπορεί να κάνει, θα μπορεί να κάνει σε ένα μήνα μετά, σε δύο μήνες μετά, και ένα μικρό υποσύνολο αυτών που θα μπορεί να κάνει μετά από ένα, δύο, τρία ή πέντε χρόνια. Με αυτή την έννοια, τίποτα δεν μπορεί να συναγωνιστεί, σας το ξαναλέω, την απόδοση που θα έχει η εκπαίδευσή σας στην R σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Αυτά λοιπόν τα γενικά όσο κρατούσε η εγκατάσταση. Από τη στιγμή λοιπόν που έχετε εγκαταστήσει το RStudio όπως είδατε εδώ και δεν νομίζω να δυσκόλεψει κανέναν αυτή η διαδικασία,
κλείστε το πρόγραμμα που λέει εδώ κέντρο λογισμικού του Ubuntu και μπορείτε να βρείτε από εδώ το RStudio. Συγγνώμη. Και να ξεκινήσετε τη δουλειά σας εδώ. Αυτό το οποίο βλέπετε κατ' ουσίαν είναι ότι η οθόνη σας έχει χωρίσει στα τρία. Μπορεί να την χωρίσετε σε ακόμα περισσότερα μέρη αν εσείς χρειάζεστε. Μπορούμε για παράδειγμα να κάνουμε το ίδιο πράγμα που κάναμε και πριν, να καλέσουμε για παράδειγμα μια συνάντηση όπως είναι η license. Και εδώ όπως βλέπετε δεν την έγραψα όλη, αλλά πληκτρολογώντας το tab θα πάρουμε μια λίστα όπως το βλέπετε. Εδώ έχω πατήσει το πλήκτρο tab και έχω πάρει μια λίστα από τις συναρτήσεις που ξεκινάνε από το LA, δεν είναι τίποτα, αυτό εδώ είναι, και μπορούμε να πάρουμε το ίδιο μήνυμα. Απ' την άλλη μεριά μπορούμε και εδώ πάλι να γράψουμε ότι το χ είναι μια, μια λίστα τιμών, και πάλι το έκανα λάθος, με το 1, 2, 3, 4, και πάλι προσέξτε ότι δεν πληκτρολόγησε την παρένθεση που κλείνει, το κάνει μόνο το πρόγραμμα, και στη συνέχεια με το min, προσέξτε λίγο, εδώ δίνω μόνο μία φορά, μόνο την παρένθεση που ανοίγει, αλλά αυτομάτως το πρόγραμμα συμπληρώνει την παρένθεση που κλείνει. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βολικό για να αποφύγουμε έτσι σφάλματα τα οποία συχνά κάνει ο καθένας μας κατά την πληκτρολόγηση. Απ' την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, το RStudio αυτό που μας δίνει είναι το εξής. Προσέξτε εδώ για παράδειγμα ότι έχουμε στη διάθεσή μας ποιες μεταβλητές έχουμε ορίσει, για παράδειγμα τη Χ η οποία έχει 4 τιμές. Μπορούμε πολύ εύκολα να δημιουργήσουμε ένα διάγραμμα αυτών των τιμών εδώ με το plot χ, το οποίο θα το δούμε εδώ, είναι αυτά τα σημεία όπως βλέπετε. Αυτό το διάγραμμα ή οποιοδήποτε άλλο από εδώ μπορούμε να το ξαναφορτώσουμε αν θέλετε, να το ξαναδούμε, ή από εδώ να διαλέξουμε export και να το αποθηκεύσουμε στον υπολογιστή μας σε μορφή PDF ή οποιαδήποτε άλλη. Και επίσης, κυρίες και κύριοι, ένα τελευταίο πράγμα για να κλείσουμε είναι τούτο εδώ. Μπορούμε επίσης να ανοίξουμε ένα αρχείο όπως εδώ γράφει RScript και να γράψουμε κάποιες εντολές τις οποίες αντί να τις γράφουμε εδώ δηλαδή στην κονσόλα, να τις γράψουμε εδώ σε ένα αρχείο και να τις εκτελέσουμε μετά σαν ένα σενάριο. Αυτά τα αρχεία τύπου script, όπως για παράδειγμα τα RScript και script έχουν σχεδόν όλες οι γλώσσες, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα απλό αρχείο κειμένου στο οποίο μια τέτοια εντολή όπως είναι τούτη εδώ, την πάρουμε από εδώ και να τη βάλουμε εκεί, μπορούμε να αντιγράψουμε για παράδειγμα αυτήν εδώ την εντολή που την έχουμε χρησιμοποιήσει και να τη βάλουμε εδώ ή να γράψουμε ακόμη μία και να εκτελούμε αυτές τις εντολές από εδώ. Αυτές οι εντολές μπορούν να εκτελεθούν όλες μαζί. Αν για παράδειγμα επιλέξουμε δύο εντολές μαζί και πατήσουμε το κουμπάκι Run, θα ξανατρέξουν όλες μαζί, ή μπορούμε να τις τρέξουμε και μία-μία, να τις εκτελέσουμε δηλαδή από εδώ. Σε αυτή την περίπτωση, προσέξτε, θα εκτελεστεί μονάχα εκείνη η εντολή στην οποία έχουμε αυτόν τον φωτεινό κέρσορα να αναβοσβήνει. Για παράδειγμα, εδώ. Θα ξαναορίσουμε δηλαδή την χ και στη συνέχεια θα τρέξουμε τον υπολογισμό του μέσου όρου. Τέτοια αρχεία όπως είναι εδώ μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε από εδώ, αν αυτό είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε. Το ξαναλέω από εδώ που λέει File Save As. Και μπορούμε στη συνέχεια να τα ξαναβρούμε και να τα εκτελέσουμε. Όπως για παράδειγμα, κάνουμε και το plot ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ έχω γράψει μονάχα έτσι τρεις απλές εντολές. Στην ουσία όμως θα βρείτε R scripts τα οποία έχουν και 5 και 10 και 100 και 200 και 1000 εντολές ταυτόχρονα. Και είναι κάτι το οποίο σας το συνιστώ να μάθετε να κάνετε κι εσείς. Αυτό που έχει σημασία δηλαδή με λίγα λόγια δεν είναι τόσο πολύ να αποθηκεύετε το σύνολο της δουλειάς σας, για παράδειγμα αυτό το διάγραμμα εδώ, όσο τις εντολές οι οποίες το δημιουργούν. Κλείνοντας, θέλω να σας υπενθυμίσω και πάλι από εδώ, κυρίες και κύριοι, ότι χρειαζόμαστε δύο βασικά πράγματα για να δουλέψουμε στην R. Το πρώτο είναι η εγκατάσταση της βασικής γλώσσας, η οποία είναι το πακέτο R Base Core στο Linux ή κάτι αντίστοιχο στα Windows, το οποίο μπορείτε να το πάρετε από εδώ, αν χρησιμοποιείτε άλλου τύπου υπολογιστή, για παράδειγμα Macintosh ή Windows ή οτιδήποτε άλλο. Και στη συνέχεια, ένα περιβάλλον εργασίας, όπως για παράδειγμα είναι το RStudio, το οποίο μπορείτε να το πάρετε από εδώ. Επίσης είναι διαθέσιμο και για Windows και για Macintosh και για Linux και για ό,τι υπολογιστή χρειαστείτε ή βρείτε μπροστά σας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να τα καταφέρετε όλοι να εγκαταστήσετε την R στο δικό σας υπολογιστή. Θα τα πούμε λίγο αργότερα με περισσότερες στατιστικές λειτουργίες που μπορούμε να κάνουμε με την R. Ευχαριστώ.